Ξέρω ότι η ψηφιακή εποχή δεν έφερε μόνο πολύ καλή εικόνα, εντελώς αναβαθμισμένη, έτσι, αλλά έφερε και τεχνικά προβλήματα, τα οποία δεν οφείλετε να ξέρετε εσείς οι τηλεθεατές μας, αλλά τα ζουν οι καλεσμένοι μας και τα ζούμε και εμείς και κάνουν και οι τεχνικοί μας πολύ μεγάλες προσπάθειες για να τα ξεπεράσουμε. Αλλά πρέπει να εξοικειωθούμε με τη νέα τεχνολογία, κυρία Σκόνδρα, και θα έχετε μια επιστροφή που ξέρω ότι δεν είναι ευχάριστο να μιλάς και να ακούς τι έχεις πει 1-2 δευτερόλεπτα πριν. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όμως. Λοιπόν, σας ρώτησα εξ αρχής, αν πάμε σε εκλογές, είδαμε έναν πρωθυπουργό να σας μιλάει χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, να δημιουργεί προϋποθέσεις πόλωσης, με ευθεία δηλαδή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι με αόριστες αναφορές, να βάζει διλημματικά το ζήτημα του τι θα γίνει αν πάμε σε εκλογές, για την πορεία της χώρας, για τις βελτιώσεις που εσείς ισχυρίζετε ότι πετύχατε στην ελληνική οικονομία και στην κοινωνία, και ουσιαστικά να προετοιμάζει την κοινωνία για την πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Εγώ, κύριε Πολύζο, δεν θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε. Εχθές είδαμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος όχι απλώς πόλωση δεν προσπάθησε να δημιουργήσει. Αντιθέτως, είπε και περιέγραψε την κατάσταση έτσι ακριβώς όπως είναι. Και αυτό έπρεπε να κάνει, αν θέλετε, την άποψή μου. Και για μας, αλλά και για όσους άκουσαν την ομιλία του. Γιατί, κακά τα ψέματα, απευθυνόταν και στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Η κατάσταση, λοιπόν, είναι αυτή, είναι δεδομένη. Οφείλει ως πρωθυπουργός να περιγράψει τους κινδύνους που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν, διότι αν δεν το κάνει, αύριο θα κατηγορηθεί ότι δεν ενημέρωσε σωστά. Εξήγησε λοιπόν ότι τα πιθανά σενάρια. Σίγουρα περιέγραψε το τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, από τη μέρα που αναλάβαμε, τις δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρουμε, αλλά και την προτεραιότητά μας, η οποία ήταν το καλύτερο για τη χώρα. Αυτό ήταν που κοιτούσαμε τόσο καιρό όλοι μας, και βουλευτές και κυβέρνηση. Και παραμερίσαμε όλα τα υπόλοιπα, και τα κομματικά και τα προσωπικά και τα πάντα. Είναι γεγονός ότι η πολιτική κατάσταση δεν είναι καλή αυτή τη στιγμή. Η αστάθεια που έχει δημιουργηθεί και που κάθε μέρα δημιουργείται είναι εις βάρος της οικονομίας, είναι εις βάρος της πατρίδας μας, είναι εις βάρος των παιδιών μας αύριο. Ποτέ δεν είπα, και το ξέρετε γιατί τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μαζί, κύριε Πολύζο, ότι όλα αυτά τα χρόνια η κατάσταση που επικρατούσε κυρίως στην οικονομία, στην ανεργία και όλα αυτά, ότι ήταν η καλύτερη. Αλίμονο. Πάντα έλεγα ότι προσπαθούμε για το καλύτερο. Εκείνη την παράμετρο που προσπαθούσα να βάλω και που και τώρα θα την πω ευθέως, είναι ότι όπως υπάρχει το καλύτερο και το προσπαθούμε, έτσι πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι υπάρχει και το χειρότερο. Είναι μια πραγματικότητα της ζωής. Πολύ δε περισσότερο όταν η χώρα έχει περάσει μέσα από μια πολύ επώδυνη κατάσταση, οι πολίτες δεν αντέχουν άλλες περιπέτειες, η ίδια η Ελλάδα δεν αντέχει άλλες περιπέτειες. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια ισορροπημένη κατάσταση, μετά από θυσίες, από πόνο, από περικοπές, από τα πάντα όσα πέρασε ο ελληνικός λαός. Ήταν ο πρώτος ισοσκελισμένος προϋπολογισμός αυτός που ψηφίστηκε προχθές, μετά από πολλές δεκαετίες. Λοιπόν, και τώρα εμείς είμαστε εκείνοι που λέμε ότι αυτά δεν πρέπει να τα ρισκάρουμε. Όχι ως Νέα Δημοκρατία, ούτε ως κυβέρνηση. Ως Έλληνες. Και εγώ ως Ελληνίδα μιλάω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, από εκεί και μετά, εάν δεν εκλεγεί πρόεδρος και εάν προχωρήσουμε σε εκλογές, που δεν ξέρουμε αν θα είναι μία η εκλογή ή δύο οι εκλογικές αναμετρήσεις, που δεν ξέρουμε αυτό. Τι θα γίνει, ποιο κόμμα θα επικρατήσει, αν αυτό που θα επικρατήσει θα μπορέσει να κάνει κυβέρνηση. Είναι όλα αυτά ρευστά. Αυτή λοιπόν τη χρονική στιγμή που η χώρα βρίσκεται στο σημείο, δηλαδή το σοβαρότερο σημείο όλων αυτών των ετών, ποιο, τέλος Δεκεμβρίου, τελειώνει το μνημόνιο, δηλαδή τελειώνει ο αναγκαστικός δανεισμός. Μέχρι τώρα η Ελλάδα
βρισκόταν σε αναγκαστικό δανεισμό, τον οποίο τον είχε ζητήσει και τον είχε υπογράψει. Μπαίνουμε λοιπόν σε μία περίοδο, η οποία μας έδωσαν αυτούς τους 2 μήνες για να μπορέσουμε να σταθεροποιηθούμε πολιτικά, διότι οι δανειστές, κύριε Πολύζο, ο καθένας που δίνει τα χρήματα και δεν τα δίνει κανείς από την τσέπη του, είναι των λαών, είναι των άλλων λαών, οι οποίοι λαοί εκείνοι δανείζονται με μεγαλύτερα επιτόκια για να δανείσουν στην Ελλάδα με μικρότερα. Κυρία Σκόνδρα, αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ακόμη από τη Δευτέρα που ανακοινώθηκε η ημερομηνία της πρώτης ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι, επειδή πάντοτε στην κυβέρνηση ανήκει το προνομιακό πεδίο του ευνηδιασμού, γιατί έγινε αυτός ο ευνηδιασμός? Γιατί δεν αφήσατε να φτάσει η ώρα που ορίζει το Σύνταγμα για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και τώρα μέσα στις γιορτές επιλέγετε να κάνετε αυτές τις 3 ψηφοφορίες. Επίσης δεν καταλαβαίνουμε γιατί, ενώ η δύναμή σας είναι δεδομένη, είναι στους 155 βουλευτές, οι υπόλοιποι 25 που σας λείπουν μέχρι σήμερα έχουν σταθεί απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές. Γιατί τώρα, προκειμένου να συνεχιστεί αυτή η πολιτική, την οποία δεν θα πω εχθρεύονται, είναι βαριά λέξη, αλλά δεν ενστερνίζονται, έτσι, δεν αποδέχονται. Γιατί τώρα, εφόσον αυτό είναι το ζητούμενο, να εκλέγει πρόεδρος για να συνεχιστεί η ίδια πολιτική, γιατί τώρα να έρθουν κοντά σας? Δώστε τους ένα καλό λόγο. Εγώ κύριε Πολύζο, θα απαντήσω και στα 2 ερωτήματά σας. Το πρώτο, γιατί τώρα, γιατί επέλεξε η κυβέρνηση 1 μήνα νωρίτερα να προχωρήσει στην προεδρική εκλογή? Διότι η προεδρική εκλογή ήταν δεδομένη ότι θα γινόταν. Απλώς, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είχαμε περιθώριο περίπου ακόμα 1 μήνα ή 40 μέρες. Για να μην εκπνεύσει όμως η προθεσμία των 2 μηνών και εμείς ακόμα βρισκόμαστε στην προεδρολογία, θεωρώ ότι η κυβέρνηση, γιατί δεν είμαι εγώ αυτή που αποφασίζω φυσικά, αλλά θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση γενικότερα αποφάσισε να τελειώσουμε με την πολιτική αστάθεια, να εκλέξουμε πρόεδρο ή να μην εκλέξουμε, αλλά να ξεκαθαρίσει το τοπίο, για να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Τώρα, γιατί λέμε και ελπίζουμε ότι μπορεί να βρεθούν οι 25 που λέτε? Θα σας πω. Εδώ δεν είναι θέμα κυβέρνησης, ούτε είναι θέμα της μιας πολιτικής ή της άλλης. Και είμαι πολύ αντίθετη με το γεγονός ότι προσπαθούν να εκβιάσουν και να καταστρατηγήσουν το Σύνταγμα, να εκβιάσουν την κυβέρνηση μέσω της προεδρικής εκλογής. Δεν νομίζω ότι έχει ξεχάσει κανείς Έλληνας πολίτης ότι αυτό το σενάριο το ξαναείδαμε. Και το 2009 εκβιάστηκε η τότε κυβέρνηση ότι, ότι δεν θα ψηφίσουμε για πρόεδρο και αναγκαστήκαμε και πήγαμε σε εκλογές, σε εκλογές εθνικές. Και τώρα λοιπόν λένε ότι δεν ψηφίζουμε πρόεδρο, ενώ είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτές οι εκλογές δεν έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση. Δεν κρίνεται η κυβέρνηση σε αυτό. Ναι, δίνουν απλώς παράταση όμως. Εκβιαστικά. Δίνουν παράταση ζωής σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν είναι, την παράταση ζωής. Την παράταση ζωής δεν τη δίνει αυτή η επιλογή του Προέδρου. Η κάθε κυβέρνηση, δεν θα κουραστώ να το λέω, εκλέγεται για 4 χρόνια. Εκλέγεται αυτό δημοκρατικά και πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε να τηρούμε τους χρόνους. Λοιπόν, είναι συνταγματική η επιταγή να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίσης θέλω να πω ότι ο νομοθέτης, ο οποίος προέβλεψε να υπάρχει ενισχυμένη πλειοψηφία για την εκλογή του Προέδρου, που χρειάζονται δηλαδή 200-200 ή 180, ήθελε να, μάλλον έβαζε την ενισχυμένη αυτή η πλειοψηφία ακριβώς για να επέλθει συνένεση των κομμάτων. Διότι θα μπορούσε να βάλει 151. Λοιπόν, έβαλε όμως 180 για να κάτσουν τα κόμματα κάτω, να συνεννοηθούν, να παραμερίσουν τα κομματικά και προσωπικά ωφέλη και να κοιτάξουν το εθνικό συμφέρον. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει όλοι οι βουλευτές να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Εγώ αισιοδοξώ, γιατί ξέρω πάρα πολλούς συναδέλφους μέσα στο Κοινοβούλιο οι οποίοι είναι υπεύθυνοι άνθρωποι,
Προσπάθησαν και αυτοί, είτε οι ανεξάρτητοι βουλευτές, είτε κάποιοι που είχαν διαφορετική άποψη, να εκβιαστούν με άλλο τρόπο. Να ρίξουν λάσπη κάποιοι ότι δήθεν χρηματίστηκαν ή θα χρηματιστούν. Είναι απαράδεκτο αυτό να συμβαίνει στις δημοκρατίες. Αυτά πρέπει να τα δει ο ελληνικός λαός. Και επίσης πρέπει να λέμε την αλήθεια για να ξέρει μπροστά σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα, σε τι κατάσταση μπορεί να βρεθεί αύριο. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι θα κάνουμε θαύματα, κύριε Πολύζο. Δεν γίνονται θαύματα άλλωστε. Και επίσης όλοι αντιλαμβάνονται, γι' αυτό και η κοινωνία δεν θέλει εκλογές, αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι η στιγμή κατάλληλη για τη χώρα. Απορώ πώς κάποιοι αγνοούν τη βούληση και τη θέληση της κοινωνίας. Και αν ο πρόεδρος, ας πούμε, πάρει 175 ψήφους, είμαι πραγματικά περίεργη να δω ποιοι θα είναι αυτοί οι πέντε άνθρωποι που θα ανατρέψουν την πορεία της χώρας και που θα φέρουν καλά, εάν πάνε καλά τα πράγματα. Εάν όμως δεν πάνε, θα φέρουν την ευθύνη στις πλάτες τους ακέραια. Ναι, τώρα αυτός είναι ο ανάποδος εκβιασμός από αυτόν που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια πραγματικότητα, κύριε Πολύζο. Είναι μια πραγματικότητα, από την άλλη. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Μπορεί οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν θέλουν πρόωρες εκλογές, αλλά δείχνει επίσης ο ίδιος μέσος όρος των δημοσκοπήσεων ότι οι πολίτες θέλουν άλλη πολιτική από αυτή που εσείς έχετε επιλέξει και αυτά τα 2,5 χρόνια που είστε στην εξουσία, όχι μόνο σχεδιάζετε αλλά και υλοποιείτε. Κοιτάξτε. Η πολιτική πολλές φορές δεν χαράζεται με το τι θέλει η κυβέρνηση ή το κόμμα ή οι βουλευτές ή οι πολίτες. Αναγκάζεσαι κάποιες φορές να περπατήσεις κάποιους δρόμους οι οποίοι μπορεί να είναι δύσκολοι, μπορεί να είναι επώδυνοι, αλλά είναι μονόδρομοι. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, εμείς ήμασταν ξεκάθαροι από την αρχή, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαμε να ρισκάρουμε τη δανειοδότηση της χώρας, δεν μπορούσαμε να ρισκάρουμε τους μισθούς και τις συντάξεις, δεν μπορούσαμε να ρισκάρουμε τη θέση της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν το κάναμε ποτέ και δεν το κάνουμε και τώρα. Διότι το ρίσκο έχει διπλή ανάγνωση. Όπως σας είπα πριν, υπάρχει το καλύτερο και μπορεί να το πετύχουμε. Υπάρχει όμως και το χειρότερο. Αυτή την παράμετρο δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ναι, κατηγορήστε ότι όταν πήρατε το μήνυμα των ευρωεκλογών, αυτό που κάνατε ήταν να χαλαρώσετε στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων. Γι' αυτό και τώρα δυσκολεύεται σε αυτό το βαθμό η διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Γι' αυτό δεν τελειώνει τώρα το μνημόνιο και τελειώνει μετά από 2 μήνες. Γι' αυτό δεν έρχονται οι δόσεις που περιμένατε. Είναι αλήθεια ότι κάνατε μια στροφή στο πιο χαλαρό, που όμως τώρα δεν στοιχίζει μόνο την διαπραγμάτευση, αλλά στοιχίζει και αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη η κοινωνία, τις μεταρρυθμίσεις. Ακούστε, κύριε Πολύζο, αν γίνανε μεταρρυθμίσεις από κάποια κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία είναι από την κυβέρνηση αυτή που έχουμε τώρα. Και γιατί δεν γινόντουσαν παλιά οι μεταρρυθμίσεις στο βαθμό που θα θέλανε οι κυβερνήσεις? Γιατί και άλλες κυβερνήσεις παλιότερα επιχείρησαν μεταρρυθμίσεις. Εγώ θυμάμαι την κυβέρνηση Καραμαλή που επιχείρησε να κάνει μεταρρυθμίσεις. Αν θέλετε και του Πασόκ, θυμάμαι τον κύριο Γιαννίτση με το ασφαλιστικό. Όμως, όταν τα συνδικάτα κατέβαιναν κάτω, γιατί κανένας δεν ήθελε να αλλάξει τίποτα, και όταν υπήρχε πάντα και το πολιτικό κόστος. Ναι, αλλά τώρα αφήσατε τα συνδικάτα να κάνουν κουμάντο σε ποια επαγγέλματα θα ανοίξουν. Και μας λέγατε ότι από τις πρώτες μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν δεν ανοίξουν τα επαγγέλματα. Και μόλις κουνιόταν κάποιος δεξιός πρόεδρος, βλέπετε τους ταξιτζίδες, εκεί κάνατε πίσω. Και μόλις ερχόταν ο συμβολογραφικός κόσμος, λέω εγώ, πάλι κάνατε. Δηλαδή, όλα γίναν λίγο έτσι και λίγο αλλιώς. Όχι, κύριε Πολύζο. Πώς όχι. Τα ζούσαμε μαζί αυτά, δεν τα ζούσατε μόνοι σας. Έχουν ξεκινήσει, είναι πάρα πολλές που έχουν γίνει και που θα συνεχιστούν. Και ξέρετε, σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα έπρεπε να ήμασταν όλοι, γιατί όπως είπατε και ο κόσμος... Μαζί σας το ότι έπρεπε να είμαστε όλοι. Ήταν δική σας ευθύνη να πείσετε όμως την κοινωνία για το πόσο καλές ή κακές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Ποιος είπε? Ήταν, λέω, ήταν δική σας ευθύνη να πείσετε γιατί έπρεπε να πάμε σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Αν δεν πείσατε την κοινωνία... Μα εσείς πριν λίγο είπατε ότι οι πολίτες τις θέλουν τις μεταρρυθμίσεις. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε και εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιείται
στο ελεύθερο επάγγελμα, αντιλαμβάνεστε και ξέρετε όλοι πόσο πολύ πάσχει η χώρα σε ορισμένους τομείς και πόσο αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας. Όμως όλα αυτά τα χρόνια, μέσα αυτά τα 2,5 χρόνια στην Ελληνική Βουλή που γίνανε πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις, μονίμως η αντιπολίτευση, μονίμως όμως, ήταν απέναντι. Δεν συμφώνησε σε τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, άραγε, ποιοι είναι αυτοί που κρατάνε καθυλωμένη τη χώρα και λένε να μην αλλάξει τίποτα? Είναι αυτοί που δεν βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Εκείνο σας ευχαριστώ. Ήθελα να πω και να τελειώσω. Ολοκληρώστε με αυτό. Ναι, ήθελα να πω σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την εκλογή του Προέδρου. Εγώ επιμένω, κύριε Πολύζο, και πρέπει να το αντιληφθούν και οι πολίτες πάρα πολύ καλά, ότι η μία εκλογή με τις εθνικές εκλογές, η εκλογή Προέδρου με τις εθνικές εκλογές, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Καμία όμως. Όπως επίσης δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το Σύνταγμα, μάλλον να το καταστρατηγούμε το Σύνταγμα και να το χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν. Και αυτή τη στιγμή το παραβιάζουμε. Μάλιστα. Γιατί όταν λέμε κάποιοι δεν θα ψηφίσουμε, μα το ίδιο το Σύνταγμα σε κατευθύνει και σου ζητάει 180. Γιατί? Για να υπάρξει συμφωνία, συνεννόηση. Ωραία. Και να. Ευχαριστώ, κυρία Σκόνδρα. Εδώ θα είμαστε. Πυκνά θα είναι τα γεγονότα. Θα τα πούμε ξανά πυκνά πριν τις γιορτές. Άρα δεν ευχόμαστε από τώρα. Πάντως, εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους, αλλά κυρίως στα παιδιά. Γιατί με όλα αυτά, εκείνοι που πραγματικά στερούνται το πνεύμα των εορτών είναι τα παιδιά και. Έτσι. Αυτά δεν το αξίζουν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και γεια σας. Γεια.